Έτοιμος? Εσύ είσαι έτοιμος για οντισιόν? Ναι. Γράμματα. Πάω οντισιόν. Πάω οντισιόν. Ναι. Λέγε ρε. Ναι ρε. Δεν θα με πάρουνε, αλλά έχει του πάρει αυτοκίνητο. Όντως. Ναι. Λέει και εγώ γιατί έχει τόση κίνηση. Ναι. Εντάξει, αυτό έχει τόση κίνηση. Ω Παναγία μου. Δεν θέλω να σκεφτώ ότι πάνε κάποιος έπαθε κάτι. Ελπίζω ότι δεν έπαθε κανείς τίποτα. Πώς μπήκε με χίλια. Τον πετάξω στο φανάρι, θα πέρασε με κανένα κόκκινο και τον αποδογυρίσανε. Καλημέρα. Έλα Χριστέκη Παναγία, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε, εγώ το μαύρο μου το χάλι, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, τα ζουζούνια μου πήγανε σούπερ μάρκετ και τα τρία. Ο Άγγελος μου απήρε γλυφιτζούρι λέει, μου είχε υποσχεθεί λουλούδια και μου τα έφερε. Τι είναι αυτό, πώς το λένε, μαγειτανό? Να δείξω και τα δικά σου, κεραία, να μου φέρει και αυτή λουλούδια. Ναι, αγάπη μου, η πρόθεση μετράει. Έλα. Αυτά τα λουλούδια είναι τα μαμά. Αυτά τα λουλούδια τα τρώμε. Ναι. Στο φαγητό μας τα βάζουμε. Ναι. Τα δικά σου να τα φάμε, Αριάννα μου, θα μας πάει κόψιμο. Ναι. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε αυτό εδώ το βίντεο. Πάμε καμιά βόλτα. Ίσως πάμε και θέατρο, αν καταφέρω να βρω θέσεις. Πάμε να δούμε τι μας φέραν από το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, βλέπω ότι πήγανε Lidl χαρτί υγείας. Παίρνουν αυτό με τα τρία φύλλα. Α, πήρες και μπισκότα, τα βάλεις κιόλας μέσα. Ναι. Η Αριάννα πήρε Eat Me Timber. Πάρ' το ξαναβάλ' το μέσα. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί ο Βασίλης βρήκε αυτά τα πάρα πολύ ωραία mini spring rolls που τα βγάζουν. Τώρα εποχιακά τα βγάζουν τα Lidl, πότε τα έχουν, πότε όχι. Τα είχαμε βρει μια φορά, μας αρέσαν πάρα πολύ. Και πήρε τρεις συσκευασίες. Μπράβο αγάπη μου. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε κοτόπουλο φιλετίνια που μας αρέσουν πάρα πολύ. Πάρτα. Εμένα μου αρέσουν τα μπιφτέκια. Τα μπιφτέκια σας αρέσουν. Ναι. Τρεις συσκευασίες baby care μαντιλάκια. Τους βάζουμε και στο σχολείο. Εδώ πέρα τι έχουμε. Ζωμός κότας. Αγάπη γιστή, γιατί νομίζω τι έχουμε. Και φτεδάκια. Μου αρέσουν τα φτεδάκια. Και φτεδάκια είναι. Μπανάνες. Μπαρμπαστά της αρακάς. Αγάπη τον ανάμεικτο σου είπα. Μπανάνες. Μπανάνες. Βιολογικά αγκουράκια. Βιολογικές ντοματούλες. Εδώ τι έχουμε. Μερικές πράσινες πιπεριές. Ένα πεπόνι. Τι δουλειά έχει το πεπόνι χειμωνιάτικο. Με τρελάνετε. Αυτό πώς το λένε ρε αγάπη, ginger. Ναι. Ginger. Ναι, 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 το καφέ. Ναι. Και πατατούλες. Μπράβο, Κλάρα μου. Μπράβο το κορίτσι μου. Αυτά τέτοια, που είναι ίδια. Έλα. Αυτό το αφήνουμε εδώ. Το βάζουμε εδώ, ναι. Με τα φρούτα. Ωπ, βγάλουμε τη μαύρη μπανάνα. Αν και καλή μου φαίνεται, σκληρή. Άγγελε, αυτά στο μπάνιο, γρήγορα, γρήγορα στο μπάνιο. Γρήγορα στο μπάνιο. Μπράβο παλικάρι μου. Τους έστειλα μόνος τους και μου λέει ο Βασίλης ότι είχε πάρει το μικρό το καρότσι ο Άγγελος. Τι έπαθες Άγγελε? Και το καβαλούσε και έπεσε κάτω και ο Άγγελος και το καρότσι γελάει. Και τα πράγματα πέσανε κάτω. Ναι. Τι συνέβη, όλα πέσανε και εσύ? Πόσα άλλα? Α, τόσα πολλά. Τα δύο. Και όλα? Ναι. 10 πράγματα έχεις μέσα? Ναι. Ναι, εντάξει. Νόστιμο για χειμωνιάτικο πεπόνι, παραφαίνεται σαν καλοκαιρινό. Τι ωραία, τι ωραία, τι καλά, δεν την προλαβαίνεις. Καλά. Άρε Αριάννα,
Της λέω πριν τα κολλήσει τουλάχιστον, τα κολλάει σε κανένα ρούχο επάνω. Να φεύγει πολύ κόλλα. Γιατί μετά δεν θα ξεκολλάνε με τίποτα. Την βουλιάνα θέλω να έτσι, κάνεις. Έτσι, τώρα ξανακόλλατα. Και την βουλιάνα. Α, τσουρέκι! Τέλεια! Γεια σας κύριε Ελένη! Τι είναι αυτό? Σαν άρτος ήταν αυτό! Εσύ είπα πάλι! Εμένα μου αρέσει το αλάτι! Εμένα αλάτι! Δεν το είπε ο αγατούλα είναι το καπέλο! Δεν είναι! Τι κάνετε βρε, αυτό από κάτω είναι κινητό! Έλα Χριστέ! Α, Άγγελε, το ζουλάει κιόλας! Όχι πουλάκι μου, φτάνει! Βασίλα! Φτάνει, φτάνει! Λοιπόν, έτοιμη, έβαλα ένα μπλουζοφόρεμα. Εδώ πέρα ένα κολλιεδάκι. Μποτούλα και καφέ παλτουδάκι από πάνω. Το κανονίσαμε τελευταία στιγμή, γιατί κανονίσαμε τελευταία στιγμή χθες την κυρία Ελένη. Μετά έπρεπε να κάνω κράτηση. Είναι θεατρική ομάδα του νέου κόσμου, που ένας παλιός μου φίλος και συμμαθητής μου από το θεατρικό εργαστήρι έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία. Μπορώ να τον δούμε κιόλας σήμερα εκεί, λογικά θα τον δούμε. Και μίλησα μες τη βδομάδα και μου είπε: ξέρεις, έχουμε παράσταση. Εγώ το κανόνισα τελευταία στιγμή, γιατί μέχρι να κανονίσουν ποιος θα είναι με τα παιδιά, μου πήρε λίγο. Μέχρι το μεσημέρι δεν είχα καταφέρει να βρω κάποιον. Έστειλα στο φίλο μου τελικά να μας κρατήσει θέσεις. Είχαμε ένα πολύ αστείο σκηνικό με τον Άγγελο, ο οποίος βγήκε έξω για να πάνε στη γιαγιά που είναι εδώ πέρα δίπλα, με τα πόδια, και ήθελε να πάρει το ηλεκτρικό αυτοκινητάκι. Το οδηγεί ο Άγγελος, αλλά έξω βρέχει. Η κυρία Ελένη φοβάται και λογικό είναι να έχει το παιδί μόνο του να οδηγεί. Εμείς τον αφήνουμε, αλλά είμαστε από πίσω του. Άμα χρειαστεί κάτι, θα πεταχτούμε πολύ γρήγορα να του φτιάξουμε, να του διορθώσουμε την πορεία. Αν πεταχτεί κανένα αυτοκίνητο, ακούω κάτι ουρλιαχτά και λέω: τι έγινε, ρε παιδί μου? Και το Άγγελος δεν ουρλιάζει γενικά. Και είχε αρπάξει το αυτοκίνητο και δεν το άφηνε με την καμία. Του λέω: δεν γίνεται, Άγγελο, δεν γίνεται. Θα πάτε με τη γιαγιά με το αυτοκίνητο. Για δύο βήματα εντωμεταξύ, θα πηγαίναν κανονικά με τα πόδια. Αλλά τέλος πάντων, τους βάλαμε στο αυτοκίνητο, τον βάλαμε σηκωτό. Του λέω: θα πας στη γιαγιά να φας πατατάκια που του αρέσουν και του δίνει η γιαγιά, ή θα μείνεις εδώ και φάνε σε πατατάκια! Και συνέχισε να βρουλιάζει. Απλά. Κουκλί ζωγραφιστό. Παιδιά, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός της καρδιάς μας. Μπορεί να τον έχετε πετύχει σε διάφορες σειρές στην τηλεόραση και εγώ είμαι πολύ περήφανη. Δημήτρη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω μετά από 800 χρόνια, 800 καραντίνες, πολλά παιδιά και γκόνια. Έχει προχωρήσει η ζωή μας πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια πολύ ωραία παράσταση. Πού είμαστε? Είμαστε στο εργαστήρι. Στο εργαστήρι υποκριτικής Ανάσαρ. Που στεγάζεται στον Σύλλογο Ανθέων Αγίου Δημητρίου. Στον Άγιο Δημήτριο, αν θέλετε να ασχοληθεί με την υποκριτική, θα σας αφήσω κάτω στοιχεία. Να δείτε εδώ πέρα τι δουλειές κάνει ο Δημήτρης μας. Πάμε να δούμε και την παράσταση τώρα. Να δούμε τα αποτελέσματα κατευθείαν εμείς. Κάτσε να φύγει. Κάτσε να φύγει. Το θέατρο στην εποχή που ζούμε, σε αυτή την ηλεκτρονική εποχή, έχει παραμείνει ίσως ο μόνος τρόπος για να αποκτήσει ο άνθρωπος ενσυναίσθηση. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, χειρίζονται άριστα τον υπολογιστή, τα τηλέφωνα, τα smartphone, τις τηλεοράσεις. Όμως, όλα αυτά τους δίνουν δεξιότητες και φτιάχνουν συνάψεις στον εγκέφαλό τους που δεν είναι αρκετές για να έχουν ενσυναίσθηση. Στο θέατρο περνάει πολύ δύσκολες μέρες, ειδικά μετά τον κορονοϊό. Και όταν λέω θέατρο, δεν εννοώ μόνο τις μεγάλες παραστάσεις με τους διάσημους ηθοποιούς που όλοι παρακολουθείτε από την τηλεόραση και τους ακολουθείτε και στο θέατρο. Μιλάω και για μικρότερες παραστάσεις, διαμάντια οι περισσότερες, που όμως δεν παίρνουν
δεν παίρνουν την αξία που τους αρμόζει. Πλησιάζουμε το αυτοκίνητο και αρχίζει να βαρύει ο συναγερμός. Αυτό κολλάει ώρες ώρες και αρχίζει να βαρύει μόνος του. Ο περιπτεράς πίσω θα έχει βλαστημίσει. Πόση ώρα λείπουμε, θα βαράει ανά τρεις και λίγο. Αφού μας το βάρεσε κανείς από τα νεύρα του, πάλι καλά. Λοιπόν, πολύ ωραία ήταν, παιδιά. Πήγαμε ένα θεατράκι μετά από πολύ καιρό. Ήτανε με μονόπρακτα, οπότε ήταν έτσι γνωστά μονόπρακτα τα περισσότερα. Ήταν έτσι μια ωραία περιήγηση σε διάφορα έργα. Εδώ το αγόρι του λέω θα πάμε σπίτι, είναι 10 παρά. Λέει να με βγάλει και σκέφτεται βρώμικο. Του λέω πάλι στα καλύτερα. Στα καλύτερα. Ο Βασίλης πάει. Πιφτεκούπολη, τι θες. Ναι. Ο Βασίλης πάει σαν την Πάπια. Δεν μπορώ να σε βλέπω να περπατάς έτσι. Κάτι έκανε στο γυμναστήριο και πιάστηκε η μέση του. Λοιπόν, είμαστε Γλυφάδα. Λέγαμε να πάμε Χάτσικο. Αλλά μάλλον θα πάμε Fridays. TGI Fridays. Ποιο φαγητό. Και το Χάτσικο, έχω πάει Χάτσικο στο... στην Κουμπάρα. Στο ψυχικό, ναι, ήταν ωραίο. Α, Fridays. Έχει ουρά στα Fridays, θα τρελαθώ. Για βρώμικο θα πάμε, το αποφασίσαμε. Είχε ένα σωρό διατραπέζια, δεν ξέρω πώς να κρατήσεις, αλλά είχε ένα σωρό διατραπέζια και μας λέει να σε βάλεις τη λίστα αναμονής για μισή ώρα. Όχι, της λέμε ευχαριστούμε. Τι επιλογές έχουμε τώρα που πιέσαι βροχή έξω από την Πιφτεκούπολη. Δεν τρελαίνομαι για την Πιφτεκούπολη. Πολύ τυλιχτό, ε. Πού είναι τυλιχτό, έχει πού καλά. Δεν με χορταίνεις πάντα θα μας, ε. Δεν βρήκαμε πουθενά, φάγαμε πόρτα παντού, λαφαστέρια παντού και έχει πάρα πολύ ωραία σουβλατζή, θα το πήρε πάνω στην πλατεία. Χωρίς λίστες αναμονής. Σουβλάκι. Όχι, θα πάρουμε ό,τι θέλω εγώ σήμερα. Πιανού η άλλη η μάνα, στα 30 τόσο πόσο δεν λέμε, παίρνει τηλέφωνο να δει αν είμαι μόνη μου έξω, μην το έχω κάτι. Έχει με τον Βασίλη, εντάξει, μου λέει πως έπρεπε τον Βασίλη γιατί είσαι μόνη σου. 10:30 το βράδυ. Προσπαθεί να πάρει τη μαμά του και έχει ο Άγγελος μάλλον το κινητό και το κλείνει. Α, έλα! Κακοφωνίξ. Κατέβηκε μόνο ο Βασίλης από το αυτοκίνητο να φέρει τα παιδιά. Παναγία μου. Και άκουγα κάποιον να τσιρίζει. Και λέω εντάξει, και δεν έδωσε σημασία. Πού να φανταστώ ότι ήταν η Αριάννα. Φωνάζει, λέει εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι σήμερα. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μέρα. Είμαι με το αμάνικο και πήρε η κυρία Ελένη να πάμε στο Μακάρθουρ. Γιατί δεν μας έχει ψωνίσει λίγο στους Γιάννηδες δώρα. Γιατί μαζεύει τα χώματα εδώ, με το πόδι σου κάτω. Μαζί με το δώρο και ένα παυσίπονο. Μετά για το βλέπω να κρυώνω. Και δεν έχω φάει κιόλας. Μεσημεριανό, θα σας φάω ζωντανού. Τρελοκομείο! Είχε τρελαθεί αυτή. Περνάει πολύ δύσκολα. Γενικά, Ριάννα, περνάς πάρα πολύ άσχημα. Όλο σπίτι, σπίτι, σπίτι είσαι. Αν είστε κοντά στην Αθήνα, επισκεφτείτε το Μακάρθουρ, είναι πολύ ωραία. Και είναι πολύ ωραία. Το εκτοτικό χωριό είναι από αυτήν την πλευρά, το Μακάρθουρ είναι από την άλλη. Και το Μακάρθουρ είναι σαν χωριουδάκι. Είναι πανέμορφο, έστω για βόλτα, για φαγητό. Πού πας ρε Άντρακλα, έλα χέρι. Κανονικά δεν ήθελα να μου πάρει κάτι, αλλά θα λυσάξει μέχρι να μου πάρει. Και θα πάρει και κάτι πολύ ακριβό και τέτοιο, οπότε δεν θέλω να τη βάλω σε έξοδα. Α, μωράκι, είδες μικρούλι. Οπότε πάμε να πάρουμε κάτι μαζί. Τι κάνετε? Σ'
αρέσει η φούστα. Για μένα ή για την Αριάννα? Για μένα. Και αυτά. Πολύ ωραία παπούτσια. Τι κάνεις, Άγγελε, σήκω όρθιος. Όχι, δεν είναι για σένα. Άγγελε, 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 σήκω. Τι συμβαίνει, Αριάννα? Ότι τι, εγώ θα έβλεπα τώρα ρούχα, ας πούμε, με τα παιδιά. Μ' αφήσανε λίγο. Πάω McDonald's, τώρα τους βρω. Δεν βρήκα κάτι ιδιαίτερο να μου αρέσει. Κάνα δυο πουλοβεράκια μέχρι εκεί. Να κάτσω. Βασίλης, πήρα αυτό. Τώρα αυτό τι είναι, δεν είναι πουκάμισο, Βασίλη, τι είναι πανεφόρη. Κάτι μεταξύ μπουφάν και τέτοια. Ζακέτα. Τι πήρατε στο Γιάννη? Παντελόνι και... Παντελόνι και μπλούζα. Ανοιχτά είναι, το βλέπω, ε. Α, ωραία. Πιο ωραία που ωραία, Βασίλη. Λατάνι. Είναι πολύ ωραία. Α, και το τζιν ωραίο. Αν είναι μόνο Ωραία. Τα πήραν από το Ζάρα. Ο Βασίλης πήρε Πούλεμπερ. Περίμενε. Τα χεράκια τα κάναμε. Τι σου πήρε ο μπαμπάς, κοτοπουλάκια? Ναι. Και πατατούλες. Εγώ τρώω chicken burger. Πού είναι αγαπητό δικό μου αυτό? Πάω λίγο να δω στα Popper, που είχα δει πολύ ωραία πραγματάκια όταν είχα ψωνίσει και τον Βασίλη, μέχρι να φάνε οι υπόλοιποι. Μου αρέσει αυτό εδώ. Αυτό νομίζω ότι μου πήγαινε περισσότερο σαν στυλ, αλλά δεν μου αρέσει το ύφασμα, είναι κάπως σαν τσιμπάι, σαν τσιμπάι. Και κοιτάξτε τι ωραία χρώματα. Τώρα είμαστε στο Ζάρα. Αλλά αυτό φυσικά είναι καλοκαιρινό. Εκπληκτικό. Είμαστε τώρα στο Ζάρα και αισθάνομαι σαν να είμαστε μετά τις καλοκαιρινές εκτόσεις. Έχει σαν να έχει βγάλει προσφορές τα καλοκαιρινά. Χειμωνιάτικα. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε πίσω. Παγότα, τι πήρατε, τη Αριάννα θέλω. Θαμάσισε λίγο. Όχι, θέλω άσπρο, την Αριάννα θα πάρω. Θα το φάμε μαζί. Πώς την έβγαλα με το αμάνικο, απίστευτο. Να σας δείξω τι πήρα. Ένα φορά μου πήρε η κυρία Ελένη από τα Popper και ένα πήρα και εγώ από Ζάρα. Σας είπα, το Ζάρα ήταν... Λες και ήταν οι καλοκαιρινές εκτόσεις, μάλλον είχαν τελειώσει τα χειμωνιάτικα, βγάλαν τα παλιά, βγάλαν τα καλοκαιρινά, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα σας το δείξω και στο δοκιμαστήριο. Από τα Popper πήρα αυτό. Έτσι όπως το δω στην κάμερα, καλύτερα φαινόταν πάνω μου από ό,τι στην κάμερα. Αλλά, λοιπόν, μπορείτε να δείτε το χρώμα. Άρεσε και στην κυρία Ελένη πάρα πολύ αυτό το μπλε. Δεν της άρεσε πάρα πολύ ότι η λαιμόκοψη ήταν λίγο κλασική. Εμένα μου άρεσε όμως πάρα πολύ κάτω. Μου άρεσε αυτό πάρα πολύ. Με μια μπότα. Το κάνει κάπως πιο μοντέρνο. Και από το Ζάρα πήρα τελικά αυτό εδώ. Στα Popper
Το φόρμα αυτό που πήρα είναι large. Αλλά κανονικά τα περισσότερα νούμερα ήταν πάρα πολύ μικρά. Στο Βασίλη το πήρα, την πράσινη την μπλούζα που το πήρα τα Χριστούγεννα, την είχα πάρει 2 extra large. Που δεν φοράει ο Βασίλης τώρα 2 extra large, μην τρελαθούμε. Γενικά έχει πάρα πολύ μικρές γραμμές και τα ακούγα και από άλλες κοπέλες που σχολιάζανε. Και δεν ήταν και στα κυβικά μου που εγώ τα έχω τα κιλάκια μου. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ. Μου άρεσε πάρα πολύ όπως έπεφτε κάτω. Νομίζω ότι μπορώ να το φοράω. Είναι ψηλό, ανεξιάτικο. Και μου άρεσε πάρα πολύ όπως άνοιγε κάτω. Το φόρεμα έκανε 30 και αυτό έκανε από 21,95, 16 ευρώ, από 30 έκανε 16 στο Ζάρα. Λοιπόν, αυτά, μάλλον εδώ κάπου θα σας αφήσω, δεν ξέρω τι έχω τραβήξει αυτό το βίντεο, αυτό το τετραήμερο. Σίγουρα! Ναι. Η ώρα έχει πάει 9, πλένουμε τα, αλλάζουμε τα μικρά, πίνουν το γάλα τους και για ύπνο. Εμείς έχουμε φτιάξουμε και το φαγητό για αύριο. Εδώ είναι η πιτζάμα σου. Βασικά θα σας δείξω τώρα πριν κλείσουμε και το φαγητό που θα φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε κοτοπουλάκι με πατάτες στο φούρνο. Εντάξει, μια η ώρα είναι μέχρι να κοιμηθούμε κι εμείς. Θα έχει γίνει. Φαγητό εκεί πέρα φάγαμε. Εκεί φάγαμε McDonald's. Πολύ καλά φάγαμε πάλι. McDonald's. Συγκλονιστικά. Ναι. Παιδιά, αυτό είναι το φαγητό μας για αύριο. Κοτοπουλάκι με πατατούλες. Και κάπου εδώ θα σας αφήσω. Τα λέμε την επόμενη φορά.